Και υποδομών, ο κύριο Κώστα Καραμαλή, για το θέμα βέβαια του νέου μετρό, των τριών νέων σταθμών του μετρό. Πάμε να τον δούμε. Μαζί μα στο στούντιο ο Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμαλή, ο οποίο το πρωί, όπω είδαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ, μα εγγενίασε μαζί με τον Πρωθυπουργό του τρει νέου σταθμού του μετρό στον Πειραιά. Κύριε Καραμαλή, καλησπέρα. Ευχαριστώ που είστε εδώ. Καλησπέρα σα, κύριε Βόρα. Ε, ξεκίνησε το πρωί η λειτουργία ε, του σταθμού. Έχετε εικόνα πόσοι έχουν μετακινηθεί περίπου μέχρι αυτή την ώρα. Καταρχήν να σα πω ότι ήμασταν ε, εκεί στι 11 η ώρα. Η εκδήλωση τελείωσε γύρω στι 11.30. Ναι. Και ο κόσμο είχε μαζευτεί από τη μία μισή ώρα γιατί στι 2 η ώρα άνοιγαν οι πύλε ε, του μετρό στο Πειραιά. Ένα έργο πολύ σημαντικό. Ένα έργο το οποίο στην ουσία κάνει το αυτονόητο στη χώρα μα, που έχει γίνει σε όλε τι άλλε ευρωπαϊκέ χώρε. Δηλαδή, τι κάνουμε, κύριε Κουβαρά. Συνδέουμε το μεγαλύτερο λιμάνι τη χώρα με το μεγαλύτερο αεροδρόμιο, που νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ναι. τι ευεργετικέ συνέπειε έχει για το τουρισμό μα και για πολλά Π, άλλα 50, θέματα. 55 λεπτά πια αυτή η διαδικασία. Αλλά έτσι? υπολογίζουμε ότι ναι. θα μετακινούνται 130.000 άνθρωποι ημερησίω ναι. με του έξι σταθμού, γιατί όπω θυμάστε, έχουμε δώσει και τρει σταθμού το 2020 σε λειτουργία. Ναι. Επομένως, αυτό το έργο, στην ουσία, βοηθάει τον Πειραιά να γίνει μια πόλη πολύ πιο ανθρώπινη. Mm. Βοηθάει πολύ, πολύ στο να λύσουμε ένα πολύ έντονο, κορεσμένο κυκλοφοριακό πρόβλημα που έχουμε σε Αθήνα και Πειραιά. Ξέρετε, δυστυχώς, μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Ναι. Αυτά τα έργα είναι και πάρα πολύ σημαντικά και πολύ αναγκαία. Και τελικά, ένα έργο το οποίο έχει ξεκινήσει mm. από το 2012, πέρασε από τα χίλια κύματα. Τώρα θέλω να έρθω λίγο σε αυτό, γιατί είναι προφανέ ότι αυτό το έργο αλλάζει το συγκοινωνιακό χάρτη τη Αττική. Αλλά το πρόβλημα συνήθω στη χώρα είναι ότι βγαίνουμε εκτό χρονοδιαγράμματο. Δηλαδή, ανακοινώνονται έργα και τα βλέπουμε να γίνονται μετά από 20 χρόνια. Θέλω να μου πείτε σε ποιου αποδίδεται τα εύσημα για την ολοκλήρωση αυτού του έργου, γιατί σήμερα είδα την ανακοίνωση του Πασόκ που λέει ότι είναι δικό του έργο. Εντάξει, νομίζω ότι αυτή η πολιτική της φιέστας του ποιου έργου είναι ποιο Ανήκει πραγματικά και λυπάμαι που το λέω αυτό σε μια πολιτική κουλτούρα του χτε. Μια στιγμή, εσεί σήμερα δεν το παρουσιάσατε σαν ένα δικό σα έργο. Όχι, αν προσέξετε όχι. αυτό που είπε ναι. και ο Πρωθυπουργό και ο Μιλών, κλείνοντα μάλιστα την ομιλία μα, είπαμε ότι τα αυτά τα έργα βοηθήσανε πολλέ κυβερνήσει. Κάποιοι όμω επιταχύνανε τι διαδικασίε και θα σα καλούσα να δείτε τα ρεπορτάζ του 2020. Όταν πήγαμε στο σταθμό του Πειραιά, που δεν υπήρχαν ούτε μπετά. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, εμεί αναγνωρίζουμε ότι η προσπάθεια είναι συλλογική. Και να σα πω κάτι, το να προσπαθεί η κάθε παράταξη, στο κάθε κόμμα, η κάθε κυβέρνηση να οικειοποιηθεί αυτά τα έργα, μακριά από εμά, είναι μια πολιτική του χτε. Και γι' αυτό το λόγο λέμε ότι τα έργα ανήκουν σε όλου του Έλληνε, σε καμία κυβέρνηση. Άλλοι τα ξεκινάνε. Η Ρίστη Εμπαρόδο το έργο αυτό ξεκίνησε επί ο Σαμαρά άλλοι τα προχωράνε σε κυβέρνηση τόσο Σαμαρά δύσκολα. Ήταν. Κυβέρνηση Σαμαρά ήταν μαζί βέβαια... σας με το Πασόκ. Βεβαίως, ναι. κυβέρνηση Σαμαρά μαζί ναι. Άλλο λοιπόν ένα ατόπιμα του ναι. Πασόκ που δεν έκανε αναφορά και σε αυτό, διότι διάβασα και εγώ τις ανακοινώσεις των κομμάτων και ξέρετε, νομίζω ότι αυτό δημιουργεί μια αλληγινή εντύπωση στους πολίτες. Και γιατί το λέω αυτό. Διότι μια στιγμή πολύ σημαντική, όπου πλέον, όπως σας είπα, συνδέουμε το κέντρο της Αθήνας με το λιμάνι σε 20 λεπτά. Ναι. Συνδέουμε το αεροδρόμιο με το λιμάνι. Τις, τα, τα δύο μεγαλύτερα, αν θέλετε, χερσές, αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές συνδέονται. Ε, ας αφήσουμε λοιπόν την κρίνια να, και ας αφήσουμε σύμφωνη, αυτή την πολιτική την κουλτούρα και την πολιτική νοτροπία και μια αισθητική θα σας ναι. έλεγα που εμένα μου θυμίζει μου θυμίζει μια χρόνια και δεκαετίε που νομίζω ότι πρέπει να ξεπεράσουμε στην πολιτική. Δεν μου λέτε κάτι. Θα γυρίσουμε λίγο σε αυτά, στα πολιτικά. Αλλά θέλω να πείτε ποιοι είναι οι επόμενοι σταθμοί του μετρό, για του οποίου είπε ο Πρωθυπουργό ότι αν δεν γίνουν, θα είναι αβίωτο το λεκανοπέδιο. Καταρχήν, έχουμε ένα πολύ συγκεκριμένο σχεδιασμό συνδυασμένων και πολλών διαφορετικών έργων υποδομή. Δεν έχουμε μόνο το Μετρό στο πειραία το οποίο ολοκληρώθηκε σε χρόνο πάρα πολύ γρήγορο. Σε επιταχύναμε και καταφέραμε να επιταχύνουμε τις διαδικασίες για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα σήμερα. Ναι. Ε, η Γραμμή 4, κύριε Κουβαρά, ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο που παρά τις αντιδράσεις, παρά τις δυσκολίες, και όταν αναφέρομαι σε αντιδράσεις, αναφέρομαι σε μια μειοψηφία, δεν σας έλεγα, όχι κατοίκων των εξαρχείων, αλλά... Πέριξη των εξαρχείων, ναι. οι οποίοι δημιουργούν προβλήματα. Βλέπετε ότι η κυβέρνηση με αποφασιστικότητα, με ψυχραιμία δηλαδή. και με πολύ μεγάλη βούληση ναι. κάνει το αυτονόητο. Αλλά επίση μιλάμε για έργα πολύ σημαντικά όπω είναι η υπογειοποίηση τη Λιωπόλεω. Mm. Φανταστείτε ότι σήμερα στην Ελλάδα έχουμε το μεγαλύτερο ιδιωτικό έργο σε επίπεδο Ευρώπη και μιλάει για το ελληνικό. Και τώρα διαπιστώνουμε, διότι στην Ελλάδα συνήθω δεν σχεδιάζουμε όπω πρέπει, ότι πρέπει να βρούμε λύσει και για τι οδική σύνδεση ναι. από το αεροδρόμιο και το κέντρο στο ελληνικό. Μιλάμε για την επέκταση της λεωφόρου κοίμης, ναι. που είναι μια επέκταση της Αττικής Οδού. Όλοι ξέρουμε ότι μπλοκάρει η κίμης στην έξοδο της μεταμόρφωσης. Ναι, Αυτό ναι. το έργο, κύριε Κουβαρά, έχει ήδη δημοπρατηθεί. Άρα μιλάμε για ένα συνδυασμό και ενίσχυση των μέσων σταθερής τροχιάς, αλλά και Μαξ. πολύ σημαντικών οδικών έργων που πρέπει να γίνουν γιατί αλλιώ ναι. αυτό που είπαμε σήμερα, η Αθήνα σε πέντε χρόνια θα έχει φτάσει σε ένα σημείο που δεν θα υπάρχει επιστροφή. Για να αφήσουμε την Αθήνα να πάμε στη Θεσσαλονίκη λίγο. Οι Θεσσαλονίκη πότε θα μπουν σε μετρό, μπορείτε να μου πείτε. Έχουμε θέσει, ξέρετε, εμεί στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών κρινόμαστε από τα χρονοδιαγράμματά μα. Νομίζω ότι είναι από τι λίγε φορέ, ίσω η μόνη, που βλέπετε ότι στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δεν ανακοινώνουμε ποτέ ένα έργο χωρί χρονοδιάγραμμα, και χρηματοδότηση. Ναι. Δηλαδή δεν μπαίνουμε σε μία λογική να εγγενιάζουμε μουσαμάδε, δεν μπαίνουμε σε μία λογική να ε, εξαγγέλουμε κάτι και μετά να το εγγενιάζουμε, ναι. χωρί να είναι ολοκληρωμένο και νομίζω ότι αυτό το είδατε σήμερα κύριε Κουβαρά, διότι με το που πήγαμε και κάναμε τα εγγένεια, το μετρό δόθηκε στους χρήστε. Πάμε στη Θεσσαλονίκη. Άρα στη Θεσσαλονίκη τι θα γίνει. Στη τώρα. Θεσσαλονίκη καταρχήν ναι. νομίζω ότι αυτό που είδαμε σήμερα στο Πειραιά είναι ένα. Πολύ μικρό παράδειγμα του τι θα δούμε στη Θεσσαλονίκη. Ό, όταν λέτε θα. Να σα το πω okay. πολύ απλά. Καταρχήν, σήμερα, αν mm. πάτε στο σταθμό του Δημιουργικού Θέατρου, βλέπετε ένα απίστευτο πάντρεμα μεταξύ ενό σύγχρονου μέσου μεταφορά, του πιο σύγχρονου μέσου μεταφορά και τη πολιτιστική μα κληρονομιά. Είναι ένα μουσείο αυτό ο σταθμό mm. και πιστέψτε με, ο σταθμός Βενιζέλου, ο σταθμό τη Αγία Σοφία μαζί με τη βοήθεια των εξαιρετικών επιστημόνων του ευρείου ναι. πολιτισμού θα γίνουν στο τέλο του 2023, γιατί αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα. Μετά τι εκλογέ, επομένω. Ναι. Όχι, το λέω απλώ και δεν. Πω κάτι. δεν, δεν, δεν ναι. Στη ΔΕΘ. Θα σας δεν αφισβητώ. Δεν, πω κάτι. Αφησδητό, θα σας δεν πω. λέω ότι μπορεί να γίνουν θα σας νωρίτερα πω κάτι έτσι όπω θέλω. δείχνει την αλλαγή τη νοοτροπία ναι. και τη κουλτούρα. Σήμερα που μιλάμε στη Θεσσαλονίκη, γίνονται δοκιμαστικά δρομολόγια σχεδόν στο σύνολο από τα 12 χιλιόμετρα στα 9. Ξέρετε πόσο εύκολο θα ήταν στη ΔΕΘ. Να βάλουμε τον Πρωθυπουργό μέσα και να κάνουμε φιέστε. Δεν το κάναμε αυτό. Μάλιστα. Δεν μου λέτε τώρα κάτι άλλο. Επειδή είδα, είδαμε σήμερα στα εγγένεια να είναι παρόν και ο Αντώνη Σαμαρά. Πέρα από τη συμμετοχή του στο έργο, η οποία είναι, είναι προφανή, η παρουσία του είχε και πολιτικό μήνυμα ή όχι. Δεν νομίζω. Νομίζω ότι εμεί πάντα ε, όταν κάνουμε εγγένεια τα οποία οι προηγούμενε κυβερνήσει, ε, ακόμα και αν δεν ανήκουν στη δική μα παράταξη. Έχουν συμμετέχει. Εμεί σήμερα καλέσαμε και του εκπροσώπου τη εξωματική αντιπολίτευση. Ναι. Εγώ ίδιο και το γραφείο μου είχα καλέσει και τον κύριο Σπίρτζε, ο οποίο μάλιστα ε, είχε πει ότι θα παρευρεθεί. Καλέσαμε όλου του εκπροσώπου όλων των κομμάτων. Δεν κάνουμε ξερέτε αυτού του διαχωρισμού, αλλά νιώθουμε περήφανοι ω παράταξη. Το είπαμε και στο Πειραιά, το λέμε και από το ε, φιλόξενο βήμα εδώ τη ΕΡΤ ότι η αλήθεια πρέπει να λέγεται σε αυτό το τόπο. Μου το έργο τώρα, αυτό επειδή... ξεκίνησε από την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου μάλιστα. και ολοκληρώθηκε με την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έγιναν σημαντικά βήματα κατά τη διάρκεια όλη αυτή τη εφταετία. Με τρία χρόνια καθυστέρηση. Κάλλιο αργά παρά ποτέ όμως. Θέλω να σα πάω σε κάτι άλλο τώρα. Σα είδαμε ξανά με τον Πρωθυπουργό στι αίρε πριν από μερικέ εβδομάδε. Την ημέρα, μάλιστα, που ο πρώην Πρωθυπουργό, ο Κώστα Καραμαλή, είχε ασκήσει μια σοβαρή κριτική στην κυβέρνηση για τι παρακολουθήσει. Και πολλοί Είδαν έναν έντονο πολιτικό συμβολισμό στην παρουσία σα εκεί. Μαζί σας. Είχαν δίκιο ή όχι. Θα διαφωνήσω μαζί σα στο εξή, κύριε Κουβαρά. Ο Κάστος Καραμαλή νομίζω ότι δεν είπε τίποτα διαφορετικό από αυτό που λέμε όλοι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για το ζήτημα των υποκλοπών. Ότι όλα πρέπει να βγουν στο φω. Και αυτό που διαπιστώνουμε ναι. είναι μια κυβέρνηση και ένα πρωθυπουργό, ο οποίο ένα ζήτημα. Τόσο σημαντικό για τη δημοκρατία μα, δεν το έκρυψε κάτω από το χαλί. Άρα είστε... Ο ίδιο βγήκε Είστε όλοι μαζί στην νέα δημοκρατία, ίδιος... Μου λέτε. Δεν έχετε διαφορετικέ Ο, ίδιος ο σε αυτό Ο ίδιο βγήκε ναι. και το έφερε στην επιφάνεια. Και λυπάμαι που θα το πω, αλλά βλέπετε ότι τελικά, όταν ξετυλίγεται αυτό το κουβάρι, βλέπουμε ότι γινόντουσαν παρακολουθήσει υπουργών, στελεχών τη Τρόικα και του Γενικού Γραμματέα τη προηγούμενη κυβέρνηση. Δηλαδή, θέλω να σα πω ότι mm. το όλα στο φω σημαίνει ότι πρέπει με ψυχραιμία να δούμε με πολύ μεγάλη σοβαρότητα αυτό το θέμα. Ναι, αρκεί να Οπότε... τα δούμε όλα στο φω, να μην είναι μόνο ευχή, γιατί κοινωνεύει να είναι ευχή. Μα τα βλέπουμε, βλέπουμε αυτά, διότι ήδη αυτή ναι. τη στιγμή σιγά σιγά ξετυλίγεται ένα κουβάρι και βλέπουμε ότι σιγά σιγά διαπιστώνουμε τι έχει γίνει. Επομένως, για να απαντήσω στο ερώτημά σας και να μην προσπαθήσω να κάνω μία υπεκφυγή, όπως ναι. συνηθίζεται να κάνουν οι πολιτικοί, ναι. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση στη Νέα Δημοκρατία. Είμαστε, όπω έχω πει πολλέ φορέ, όλοι ενωμένοι, με μια γροθιά κάτω από την ηγεσία του κυριακού Μητσοτάκη. Η Νέα Δημοκρατία θα πάει στι επόμενε εκλογέ, είναι και εκλογική χρονιά. Μάλιστα, να σα πω ότι στη σημερινή εκδήλωση, όταν ανεβήκαμε στο Δημοτικό Θέατρο, χωρί να είναι προγραμματισμένο αυτό ναι. και είδαμε τον κόσμο, εμένα μου θύμισε προεκλογική περίοδο, διότι πραγματικά ήταν πολύ εντυπωσιακή η ζεστασιά του κόσμου απέναντι στον, στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τελικά στις εκλογές όλοι θα κρυθούμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ κύριε Καραμαλή, να είστε καλά. Ε, συνεχίζουμε εμείς, πάμε σε αθλητικές ειδήσει με την Άρια Γάτσα.